Ένα σύνολο από δράσεις του κυνηγητικού συλλόγου παρουσιάστηκε το πρωί της Κυριακής στη συνέλευση που έγινε με μεγάλη συμμετοχή στις εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου του συλλόγου. Ο πρόεδρος κ. Βαγγέλης Λίτρας αναφέρθηκε στις επιμέρους δράσεις. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση του κυνηγητικού συλλόγου. Είναι η εκδήλωση που θα συζητηθούν όλα τα θέματα που τρέχουν και αφορούν το κυνήγι. Και είναι πολλά. Ευχόμουν να μην ήταν πολλά, αλλά δυστυχώς είναι πολλά. Μπορεί κυνήγι να έχουμε, τα προβλήματα δεν πάρουν να υπάρχουν. Επιγραμματικά θα σας αναφέρω για τις δράσεις του συλλόγου, βέβαια τις ξέρετε, είστε ενήμεροι. Πιστεύω ότι οι κυνηγοί του Συλλόγου Ιωαννίνων είναι ενημερωμένοι. Χωρίς να θέλω να πω ότι των άλλων συλλόγων δεν είναι ενημερωμένοι κυνηγοί. Να ξεκινήσω από το περιοδικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αφανείς, αφελοκερδούς, εργάτες, αυτούς που γράφουν τόσα χρόνια στο περιοδικό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μπορούμε και κρατάμε αυτό το περιοδικό και σε δύσκολη οικονομική συγκυρία. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση για κάτι καλύτερο. Είμαστε ανοιχτοί, τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοιχτά, η πόρτα του Συλλόγου είναι ανοιχτή. Δεχόμαστε κάθε πρόταση για κάτι καλύτερο. Η ασφάλιση των μελών σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και με αρκετά κυνηγητικά ατυχήματα τα οποία πιθανώς να δημιουργεί και το άγχος που έχει ο κόσμος φεύγοντας από το σπίτι να κουβαλάει και όλα τα προβλήματα. Καλά είναι στο κυνήγι να τα ξεχνάει, έτσι λέμε θεωρητικά, αλλά δεν γίνεται όμως στην πράξη. Και αυτή τη χρονιά που πέρασε πετύχαμε και μάλιστα με μείωση του ασφαλίστρου να έχουμε κάλυψη. Το σκοπευτήριο θα αρχίσει πάλι να λειτουργεί. Με το που θα βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες θα αρχίσει τη λειτουργία του. Και πάει μέχρι εκεί που το επιτρέπει ο καιρός, Οκτώβριο συνήθως. Αμέσως μετά το Πάσχα, εφόσον ο καιρός φτιάξει, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σε ωράριο που ανακοινώνεται, ξέρουν όλοι βέβαια, για να έρθει κάποιος στο σκοπευτήριο πρέπει να είναι γραμμένος στο σκοπευτικό όμιλο κυνηγών Ιωαννίνων. Ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος, μιλώντας και ως κυνηγός και μέλος του Συλλόγου, στάθηκε σε ιδιαίτερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Συγχαρητήρια για τις δράσεις. Έχει ο Σύλλογος να επιδείξει πολύ σημαντική δράση και προσφορά και θεωρώ ότι σε σχέση με άλλους συλλόγους που και με αυτήν την ιδιότητα που έχω του βουλευτή τα τρία τελευταία χρόνια και έχω έρθει σε επαφή από την χώρα, είναι ένας σύλλογος ζωντανός και ευτυχώς το ξαναλέω με τα λιγότερα θύματα. Επειδή δεν θέλω ούτε να καταχρησώ τον χρόνο, θα σταματήσω σε τρία σημεία. Πρώτα είναι η λαθροφυρία. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Δεν πάει κανένας να κυνηγήσει παράνομα, αν δεν έχει κάνει κυνηγός, αν δεν έχει όπλο. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα το οποίο και οι ίδιοι θα πρέπει να κόψουν τον άδεια σε κάποιους συναδέλφους, σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, που δημιουργούν πρόβλημα και στους συλλόγους μας, αλλά και στην υπόλοιπη κοινωνία. Ένα άλλο θέμα που δεν το είπαμε, αλλά πρέπει να το προσθέσουμε και ίσως εδώ που χρειάζεται η βοήθεια δική σας, είναι τι γίνεται με τους αλλοδαπούς κυνηγούς. Εμένα μου φτάνουν μηνύματα, δεν ξέρω τώρα αν εσείς έχετε τις ενοχλήσεις, ότι είναι ασίδωτοι και υπάρχει και ένα πλαίσιο νομικό μέσα στο οποίο κινούνται που θέλει βελτίωση. Το τρίτο θέμα, το οποίο θα τοποθετηθώ και θα σας πω για την γνώμη και πώς πρέπει να κινηθούμε το επόμενο διάστημα, είναι πραγματικά ένα νομοσχέδιο το οποίο ήταν τόσο κακό και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τραβήξαν πίσω. Σπάνια τραβάει νομοσχέδιο ένα Υπουργείο. Αυτό απεσύρθη έτσι ώστε να έρθει με άλλο τρόπο και αυτό θα το συζητήσουμε για περίπου 3 λεπτά, 4 λεπτά του χρόνου σας.